Αυτή είναι η ανακοίνωση της παράταξης της κυρίας Καρφάκη. Πρέπει να πούμε ότι παραιτήθηκε και ο κύριος Πετρόπουλος, αλλά και από τον στενό πυρήνα του κύριου Σκιαδαρέση, ο αντιδήμαρχος ο κύριος Λιβιτσάνος. Λοιπόν, εμείς θα καταγράψουμε για άλλη μια φορά την επικαιρότητα. Πρέπει να σας πω ότι την όλη διαδικασία κατέγραψε και η δημοσιογράφος του Λευκάδα Πρέσ και της εφημερίδας Λευκαδίτικος Λόγος, Βίβιαννα Βαρδίου, που θα μοιραστούμε βεβαίως το ρεπορτάζ μαζί της και όπως και θα ακούσουμε και όλες τις απόψεις. Καλό απόγευμα, Βιβιάννα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλό απόγευμα μετά τις εξαγγελίες της πρώτης που ακούμε εδώ. Μάλιστα. Και είναι κάπως ενθαρρυντικά τα πράγματα από ότι μια πρώτη ανάγνωση. Ωραία. Θέλω να σου πω τώρα, μια που ακούσαμε τις εξαγγελίες, τελικά πιστεύεις, και για να πούμε λίγο στην ουσία, ότι πρέπει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο των όσων είπε ο κύριος Σκιαδαρέσης και να επανέλθουμε στην κανονικότητα και στα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ή πιστεύεις ότι το θέμα πήρε διαστάσεις υπερβολικές και μπορεί και εμείς οι δημοσιογράφοι να είμαστε αναρρωγοί σε αυτό, Βιβιάννα? Εγώ πιστεύω ότι όταν θα έπρεπε να έχει κλείσει το θέμα αυτό για να μην απλωθεί, όπως λέμε, δεν έγινε. Τώρα είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρει διαστάσεις. Αυτές τις διαστάσεις που έχει πάρει, σαφώς θα πρέπει να κλείσει κάποια στιγμή, διότι ο κύριος Σκιαδαρέσης δεν εκπροσωπεί κανέναν από τους ανθρώπους που είναι εργαζόμενοι μέσα στη Λευκάδα, που έχουν επιχειρήσεις, που πραγματικά ζουν από τον τουρισμό, αλλά και από τις συναλλαγές με τους γειτονές μας. Και νομίζω ότι είναι εξαγριωμένος ο κόσμος γενικότερα με όλο αυτό που έχει συμβεί, διότι ήταν κάτι που δεν έπρεπε να συμβεί. Μάλιστα. Και μάλιστα. Δεν είχε και κανένα λόγο να συμβεί. Mm-hmm. Όταν λοιπόν κατηγορούν τους δημοσιογράφους, γιατί σήμερα πρέπει να σας πω ότι ακούστηκε αυτό, στην έκτακτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι οι δημοσιογράφοι το έχουν έτσι, ανοίξει το θέμα. Δεν θα ήταν έτσι. Το ανάθεμα δηλαδή πάντοτε συμβαίνει, το γνωρίζεις καλά αυτό. Μάλιστα. Όμως δεν το έκαναν οι δημοσιογράφοι. Δεν έγραψαν οι δημοσιογράφοι κάτι. Σωστά. Δεν σχολίασαν οι δημοσιογράφοι κάτι το οποίο εξόργησε. Λοιπόν, δεν μίλησαν απαξιωτικά για μία. Μάλλον δεν έθεσαν ανθρώπους ως μειονότητες. Μάλιστα. Θέλω λίγο να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί εσύ σήμερα έδωσες το παρόν στο επιμελητήριο. Πρέπει να πω ότι, μιλώντας και με το περιβάλλον του Προέδρου του Επιμελητηρίου, γιατί έχω την εντύπωση ότι θα δοθεί και η δυνατότητα στον κύριο Σκιαδαρέση να τοποθετηθεί, υπήρξε ένα δέλτα σίγμα στο οποίο δεν επιτράπει στα μέσα ενημέρωσης να δώσουν το παρόν στη συνεδρίαση, διότι είμαστε και σε περιβάλλον COVID-19 και θα μπορούσε όλη αυτή η διαδικασία να γίνει και μέσω τηλεδιασκέψεως. Παρ' όλα αυτά, το Προεδρείο του Επιμελητηρίου επέλεξε να γίνει διαζώσεις αυτή η συνεδρίαση. Εσύ έδωσε το παρόν εκεί και, όπως αρθογράφησες, δεν σου επιτράπει να καταγράψεις τα όσα υπόθηκαν. Θα ήθελα λίγο έτσι το δικό σου σκεπτικό. Δεν θα καταθέσω σκεπτικό, θα καταθέσω γεγονότα. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν διάβασα την πρόσκληση του Επιμελητηρίου που μιλούσε για την έκτακτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ναι. Είναι ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, τον τόπο. Κακός για μένα, διότι υπάρχουν άλλα πολύ σοβαρά θέματα. Είναι όμως μια πραγματικότητα. Είναι όμως μια πραγματικότητα. Ένας δημοσιογράφος τι θα κάνει? Δεν θα πάει να καταγράψει. Mm-hmm. Θα περιμένει το δελτίο τύπου του επιμελητηρίου, όπως μας είπε και ο γραμματέας, ο οποίος φάνηκε και ιδιαίτερα ενοχλημένος για την παρουσία μου εκεί, ότι να περιμένουμε το δελτίο τύπου. Τι είναι ο δημοσιογράφος? Ο δημοσιογράφος είναι υπάλληλος του επιμελητηρίου? Ή ο δημοσιογράφος είναι αυτός που πρέπει να παίρνει έτοιμα τα όσα θέλει να γράψει το κάθε επιμελητήριο ή το κάθε κόμμα ή ο καθένας που έχει ένα θεσμικό ρόλο και να τα βάζει αμάσιτα? Ποιος είναι ο ρόλος μας? Αν ήταν αυτός ο ρόλος μας, δεν είχαμε λόγο να είμαστε δημοσιογράφοι. Θα μπορούσαμε να την κάνει αυτή τη δουλειά οποιοδήποτε υπάλληλος σε μια εφημερίδα, να κάνει ένα copy-paste, να το βάζει και να τελειώνουμε. Εγώ λοιπόν πήγα να καταγράψω τι συμβαίνει. Έχω να σου πω, Παναγιώτη, ότι τα διοικητικά συμβούλια, εξ όσων ενημερώθηκα του επιμελητηρίου, το 99,9% ήταν ανοιχτά μέχρι πρότινο. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν έγινε το εξής καταπληκτικό.
η ομάδα του κυρίου Σκεδαρέστη είχε αποφασίσει νωρίτερα, εκεί που κάνανε την προσύσκεψή τους, είχε αποφασίσει λοιπόν ότι δεν θα μου επιτρέψει, επειδή με είδαν εκεί, ότι δεν θα μου επιτρέψει να είμαι μέσα. Ούτε σε μένα, ούτε σε κανένα άλλο δημοσιογράφο. Αλλά βασικά μιλώ για μένα, γιατί ήμουν μόνο εγώ εκεί. Βγαίνοντας έξω λοιπόν, δεν μπορούσαν να πούν κάτι, διότι αυτό έπρεπε να είναι απόφαση εκείνη τη στιγμή να ψηφίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Και να πάρει απόφαση. Θα μπορούσε κάποιοι από εκεί, εάν έτσι είχαν και περισσότερο λόγο δημοκρατίας, να μιλήσω έτσι πιο σκληρά, να πούνε: εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Μάλιστα. Είναι ο δημοσιογράφος εδώ. Χρησιμοποιώντας όμως την αιτιολογία του COVID για μένα μόνο, γιατί ακούστηκε και εκεί μέσα, ήταν όλοι ο ένας δίπλα στον άλλον, όλοι εκεί που καθόντουσαν, το 80% ο ένας ήταν δίπλα στον άλλον, ήταν περισσότεροι από όσοι έπρεπε και τους έδωσα και λίστη. Διότι έτσι όπως ήταν συντεταγμένα, μπορούσα να είμαι μέσα στο διάδρομο, απέναντι δηλαδή από αυτούς, και να μην είμαι καν στην αίθουσα και να τους ακούω. Μάλιστα. Το πρόβλημά τους λοιπόν ήταν να μην υπάρχουν δημοσιογράφοι. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν αυτή την εποχή, μετά από 25 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έζησε αυτό σήμερα. Ότι σήμερα κάποιοι άνθρωποι, και απαξιωτικά κιόλας, ο κύριος γραμματέας μιλούσε απαξιωτικά, ναι, απαγόρευσαν σε ένα δημοσιογράφο να μεταφέρει το κλίμα και το τι γινότανε στο κοινό του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μου έφεραν και ένα άλλο επιχείρημα, ότι πήραν κάποιοι δημοσιογράφοι τηλέφωνο, δεν ξέρω αν είναι δημοσιογράφοι ή τι είναι, γιατί με τα blog που έχουμε εδώ πέρα έχουμε γίνει όλοι δημοσιογράφοι. Ναι. Πήραν κάποιοι λοιπόν δημοσιογράφοι τηλέφωνο και είπαν ότι, τους είπαμε ότι δεν θα δεχτούμε. Δηλαδή είχαν προκαταλάβει οι άνθρωποι αυτοί και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το είχαν προκαταλάβει. Τους είχα πει μην έρθετε. Και έτσι και εγώ λοιπόν. Να ρωτήσω κάτι. Έχει το δικαίωμα να προαποφασίσει το ΔΣ ή πρέπει, για παράδειγμα, δηλαδή, έχει το δικαίωμα να πει δεν θέλουμε τα μέσα? Έχει θα το δικαίωμα να ψηφίσουν όμως. Α, θα πρέπει να γίνει εκείνη τη στιγμή, δηλαδή να τεθεί σε ψηφοφορία. Έγινε ψηφοφορία εκείνη τη στιγμή. Και ψήφισαν, και θέλω να το αναφέρω, ψήφισαν λοιπόν για να παραμείνουν τα μέσα ενημέρωσης. Εγώ, εν πάση περιπτώσει που ήμουν εκεί, ψήφισε να παραμείνω η κυρία Μαριάννα Σταύρακα, όλη η ομάδα της κυρίας Σταύρακα, ο κύριος Μίλτος Κιακός από την ομάδα του κυρίου Σκεδαρέση και φυσικά ο κύριος Γιάννης Λιβιτσάνος, ο αντιδήμαρχος Γιάννης Λιβιτσάνος. Mm-hmm. Ο κύριος Γιάννης Λιβιτσάνος, ο οποίος και ανεξαρτητοποιήθηκε στη συνέχεια. Μάλιστα. Αυτά, Παναγιώτη, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Καθόλου σοβαρά πράγματα. Εάν ήθελε λοιπόν ο κύριος Κεδαρέτσης να ηρεμήσει η κατάσταση, θα μπορούσε να πει: εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα. Mm-hmm. Και όχι να λέει ότι δεν αποφασίζω εγώ. Ποιος αποφασίζει σε αυτή την ομάδα? Ναι, δεν τίθεται, υποτίθεται, σε μια ψηφοφορία από το ΔΣ. Δηλαδή, ουσιαστικά θα πρέπει να αποφασιστεί και να ψηφίσουν αυτοί που έχουν την πλειοψηφία, προφανώς. Έτσι δεν είναι? Η ομάδα λοιπόν του κυρίου Σκεδαρέση, εκτός από τον κύριο Μίλτο Θιακό, ψήφισε να μην είμαι παρούσα. Προφανώς κάτι ήθελα να κρύψουν. Μάλιστα. Μάλιστα. Προφανώς αυτό. Οπότε εσύ αποχώρησες από την διαδικασία και βεβαίως. Προφανώς. Τι θα έκανα? Θα περίμενα να δει. Ξέρεις τι θέλω να πω. Από κάτω να με διώξει. Σωστά. Να είναι να φωνάξει την αστυνομία. Θέλω να πω σε αυτές τις περιπτώσεις, και νομίζω ότι το έχω μεταφέρει και στον διάλογο που έχω κάνει και με τον κύριο Σκιαδαρέση, ο δημοσιογράφος έτσι κι αλλιώς θα μεταφέρει την πηγή, θα την έχει και θα την ψάξει να τη βρει. Μένοντας εκεί και καταγράφοντας αυτά τα οποία εσύ θα ήσουν και θα έχεις ακούσει και θα έχεις δει, αποφεύγονται ίσως και ενδεχόμενα περιπτώσεις παραπληροφόρησης, γιατί τώρα π.χ. μπορεί να γράψεις κάτι από μια πηγή και να σου πούν δεν ήσουν εκεί. Οπότε λοιπόν υπάρχουν στρεβλώσεις στην ενημέρωση. Επίσης, εγώ θεωρώ, και το είπα και στον κύριο Σκιαδαρέση γενικότερα, ότι όταν είναι μια συνεδρία που έχει τέτοιο ενδιαφέρον και όταν ο στόχος του μελητηρίου είναι να εκτονωθεί αυτό το θέμα και πρέπει να εκτονωθεί, θα μπορούσε να γίνει κανονικά, να καταγραφεί από τον δημοσιογράφο που επέλεξε να δώσει το παρόν και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε και ο καθένας να εκθέσει τα επιχειρήματά του και να συνεχίσουμε την επόμενη μέρα στα δύσκολα που είναι μπροστά μας. Δεν ξέρω τι είδους επικοινωνιακή πολιτική κάνει ο κύριος Σκεδαρέσης και η ομάδα του εκεί γύρω. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει και τι εντολές παίρνουν, η ομάδα δηλαδή. Αυτό που κατάλαβα σήμερα
είναι ότι ο δημοσιογράφος που θέλει να κάνει τη δουλειά του θα πρέπει να του επιτρέπεται να κάνει τη δουλειά του. Βρισκόμαστε στο 2020 και δεν θα μου απαγορεύσει με ύφος καρδινάλιου ο κύριος γραμματέας και απαξιωτικά και να με προσβάλλει κιόλας για το ότι βρίσκομαι εκεί πέρα. Κάνω τη δουλειά μου σοβαρά 25 ολόκληρα χρόνια και δεν δέχομαι από κανένα κύριο τέτοιο, και δεν θέλω να πω ούτε το όνομά του, και δεν το λέω το όνομά του έτσι απαξιωτικά. Μάλιστα. Γιατί όταν θέλεις να απαξιώσεις κάποιον, δεν λες ούτε το όνομά του. Είναι η πρώτη φορά που μιλάω έτσι. Και εσύ το γνωρίζεις, γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά δεν μπορείς να θέλεις να πας να κάνεις τη δουλειά σου και να έχεις τους χι κυρίους, οι οποίοι θέλανε ως άγγελοι να προστατεύσουν τον πρόεδρο. Mm-hmm. Ο πρόεδρος να αναλάβει τις ευθύνες του για αυτά που είπε. Έχω πάρα πολλά μηνύματα κόσμου εδώ που στέλνουν και επαγγελματίες. Θέλω να πω όμως ότι στη συνομιλία που είχα, γιατί έχω την εντύπωση ότι τις επόμενες ημέρες και με αφορμή και κάποιες δράσεις του μελητηρίου θα έχουμε κάποιο σχόλιο του κ. Σκιαδαρέση. Ο ίδιος μου έχει πει ότι εγώ, όταν με έχουν καλέσει να μιλήσω και να αντιπαρατεθώ, ακόμα και στα δύσκολα, έχω αποδείξει ότι δεν κρύβω τίποτα. Απλά ακολουθήθηκε μία διαδικασία. Ίσως θα έπρεπε, για παράδειγμα, για λόγους προστασίας από τον κορονοϊό, να έχει επισημανθεί στην ανακοίνωση ότι δεν θα υπάρχει παρουσία δημοσιογράφων, γιατί μου είπε το εξής. Οι δημοσιογράφοι μεταφέρουν τον κορονοϊό, για να καταλάβω. Όχι, όχι. Δεν έχω καταλάβει γιατί το λέει όχι, αυτό. Απλά... Οι δημοσιογράφοι, ο ένας και μοναδικός που ήμουν εκεί, και αυτοί όλοι καθόντουσαν ο ένας κολλητά δίπλα στον άλλον. Σωστά. Θέλω να πω ότι ο κύριος Σκιαδαρέσης είπε στο ρεπορτάζ που έκανα λίγο πριν, γιατί επικοινώνησα μαζί του, ότι αν ήθελα να προστατευθώ εγώ, θα μπορούσα να το κάνω με τηλεδιάσκεψη και να μην μαθευτεί ποτέ. Απλά ήθελα να δώσει το παρόν όλο το ΔΣ και να γίνει ένας παραγωγικός διάλογος διαζώσεις. Όπου εκεί... είχε και άλλες λύσεις ο κύριος Σκιαδαρέσης. Είχε και άλλη λύση. Προφανώς. Θα μπορούσε να κάνει τηλεδιάσκεψη και να πει ότι δεν βγαίνει αυτό. Ακόμα πιο δημοκρατικό αυτό, ναι. Σωστό. Είναι μια τοποθέτηση. Θέλω λίγο να μου πεις. Αυτό που γνωρίζουμε βεβαίως, ότι παραιτήθηκε η παράταξη της κυρίας Σκαρφάκη και ο κύριος Πετρόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Λιβιτσάνος. Έτσι δεν είναι? Ναι. Οπότε, ο κύριος Πετρόπουλος και ο κύριος Βαγενάς από την παράταξη του κύριου Πετρόπουλου. Μάλιστα. Απλώς ο κύριος Πετρόπουλος δεν παραιτήθηκε ως παράταξη. Δηλαδή, αν οι επόμενοι αναπληρωματικοί θέλουν να είναι στο διοικητικό συμβούλιο του επιμελητηρίου, θα είναι. Αξίζει τον κόπο όμως κάποια στιγμή να μιλήσετε και με τον κύριο Λιβιτσάνο, τον αντιδήμαρχο τον κύριο Λιβιτσάνο, διότι υπήρχε και μια πρόκληση σε βάρος του που του είπανε να παραιτηθείς, να μην ανεξαρτητοποιηθείς. Δηλαδή του υποδεικνύανε κιόλας να κάνει. Συγγνώμη, ο κύριος Λιβιτσάνος ανεξαρτητοποιήθηκε ή παρατήθηκε? Ναι, ναι, βέβαια. Ανεξαρτητοποιήθηκε. Έφυγε από την ομάδα του κύριου. Μάλιστα. Σκιαδαρέση. Του κύριου Σκιαδαρέση. Νομίζω ότι παρατήθηκε. Με βάση τη δήλωσή του, είχε πει ότι θα φύγω από την ομάδα, από το στενό πυρήνα του κύριου Σκιαδαρέση. Γιατί, είναι ανεξάρτητος. Είναι ανεξάρτητος. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό, η αλήθεια είναι. Το καταγράφουμε, είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε όλες τις απόψεις. Εγώ κατά τη γνώμη μου, και συγγνώμη που σε διακόπτω, εγώ κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να μιλάμε για όλα αυτά που αγωνιούν οι επαγγελματίες της Λευκάδας, για όλο αυτό που έχουν να κουβαλήσουν στην πλάτη τους ως σταυρό φέτος το καλοκαίρι, για τα μέτρα που ακούσαμε πριν από λίγο, που είναι μία ανάσα φωτός, για διάφορα πράγματα, για το πώς θα προωθήσουμε τη Λευκάδα προς τα έξω, για το πώς φέτος θα σώσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Και φυσικά μας έχει παρασύρει όλο αυτό που συμβαίνει και που, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και κάτι το οποίο δεν είναι σοβαρό. Σοβαρό, σοβαρότατο. Αλλά όλοι αυτοί το έχουν κάνει ακόμα πιο σοβαρό με την περιφορά τους. Έχω εδώ πέρα τώρα ένα μήνυμα επαγγελματία. Μου λέει ότι θα μπορούσε η δημοσιογράφος να υποβάλει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις της και αν εγκρινόταν να υποβάλλονταν από τον γραμματέα. Δεν θα έκανα ερωτήσεις εγώ. Δεν είχα πάει για να κάνω ερωτήσεις. Εγώ είχα πάει για να κάνω το ρεπορτάζ, για να παρακολουθήσω το συμβούλιο. Δεν θα έκανα καμία ερώτηση εγώ. Μάλιστα. Εγώ θα κατέγραφα το συμβούλιο. Αυτό το γνωρίζεις, Παναγιώτη, πώς είναι. Ναι. Δεν κάνεις ερωτήσεις σε ένα συμβούλιο. Όταν γίνεται ένα δημοτικό συμβούλιο, κάνεις ερωτήσεις. Όχι. Όταν έχει συνέντευξη τύπου ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος, κάνεις ερωτήσεις. Σωστά. Εγώ πήγα να καταγράψω. Εάν ήθελα να κάνω ερωτήσεις, αυτό θα έκανα λόγω COVID. Θα έστελνα τις ερωτήσεις μου και θα μου απαντούσαν. Εγώ πήγα να καταγράψω τι θα γίνει σε αυτό το διοικητικό συμβούλιο. Εκεί απαγορεύτηκε. Διότι δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους οι κύριοι αυτοί. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι, εγώ θέλω να πω ότι συμμερίζομαι σε μεγάλο βαθμό
αυτό το οποίο λες. Αυτό το είπα και στον κύριο Σκιαδαρέση και θεωρώ γενικότερα, και θα το πω όλους τους θεσμικούς, δεν είναι τα μέσα ενημέρωσης μόνο για να μεταδίδουμε τα δελτία τύπου τους και να είμαστε καλά και αγαπητά όταν μεταδίδουμε ένα πάγιο κείμενο με τις δικές τους θέσεις. Αυτό το λέω και για τα κόμματα, για μένα και για τις παρατάξεις, αλλά είμαστε εδώ για να καταγράφουμε και τις αντιδράσεις και να βγαίνουν και συμπεράσματα σε ένα θέμα που καλός ή κακός πήρε διαστάσεις και έχει διχάσει αυτή τη στιγμή πολλές κοινωνίες, και αυτό πιστοποιείται και από όσα υπόθηκαν για το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς ο Δήμαρχος, ο κύριος Καλός, είπε ότι όλο αυτό το διάστημα τηλεφωνεί θεσμικά σε δημάρχους για να πέσουν οι τόνοι, και νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνει, γιατί οι δεσμοί με τους γείτονές μας, με την Ήπειρο, με την Αιτωλοκανανία, είναι αδιάρρητοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ωστόσο, Παναγιώτη, παρακαλώ, θέλω να σου πω το εξής και ελπίζω να το, νομίζω ότι μπορεί να το έχεις αντιληφθεί κι εσύ. Επέστρεφα από την Αθήνα προχθές και μπορώ να πω, γιατί είμαι και δημοσιογράφος, μην πει κανένας ότι μπήκα και βγήκα έτσι. Επέστρεφα λοιπόν από την Αθήνα και στη διαδρομή έψαχνα μετά την γέφυρα. Έψαχνα κάποιους σταθμούς, λέω να ακούσω τι γίνεται. Και πέφτω σε ένα σταθμό του Αγρινίου, όπου δεν ξέρεις τι έλεγαν για τη Λευκάδα. Δεν έχεις ιδέα τι έβγαινε ο κόσμος και έλεγε. Δεν το πίστευα εγώ ότι άκουγα αυτά τα λόγια με αφορμή αυτό που συνέβη. Βεβαίως. Προφανώς δεν έχουν καταλάβει και δεν έχουμε καταλάβει πολλοί από εμάς τι ακριβώς έχει συμβεί. Και να σου πω και κάτι άλλο. Μια και πιστεύω ότι ακούει ο κύριος Σκιαδαρέσης. Θα σου πω το εξής. Το μέσο το οποίο εκπροσωπώ, το Λευκάδα Πρες δηλαδή, συνειδητά, πολύ συνειδητά, και μάλιστα είχαμε τηλεφωνηθεί κιόλας και ήσουν και αντίθετος με αυτό, δεν είχα βάλει τα τι είχε γράψει ο κύριος Σκιαδαρέσης. Ναι. Ακριβώς, μήπως είχα τη λογική εγώ, γιατί ενδεχομένως εσύ είχες δίκιο τελικά, γιατί δεν είχα καταλάβει τις διαστάσεις που είχε πάρει, μήπως το σώσουμε και εάν το είχαμε αναπαράγει εμείς, τώρα παίρνει κάποιος άλλος και το παίρνει κάποιος άλλος, οπότε είπα ας μην το βάλω. Ούτε αυτό δεν σεβάστηκαν. Το ότι εκράτησα μία τακτική χαμηλών τόνων, ακριβώς γιατί δεν ήθελα να παρασύρω εγώ με το μέσο που έχω, αυτό το μικρό, με τους λίγους αναγνώστες. Να παρασύρω κάποιους ανθρώπους. Ούτε αυτό δεν σεβάστηκαν οι κύριοι σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και ο κύριος Αντιπρόεδρος, ο κύριος Μπουρδάρας, είναι και από απέναντι. Μάλιστα. Καταγράφεται αυτό. Θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι κι αλλιώς να συζητήσουμε και με τον κύριο Σκιαδαρέση. Πάντως, επειδή δεν είναι εδώ και για να κρατήσω λίγο μια ισορροπία, θέλω να πω ότι όσες φορές έχει κληθεί να απαντήσει και στα πιο δύσκολα ερωτήματα, το έχει πράξει ο κύριος Σκιαδαρέσης, με την έννοια ότι δεν υπήρχε, όπως μου είπε, η διάθεση υπεκφυγής στο να μην καταγραφεί όλη αυτή η διαδικασία. Αυτό δεν το δέχομαι εγώ, Βάγιο. Αυτό δεν το δέχομαι. Καθόλου δεν το δέχομαι. Γιατί όταν δεν υπάρχει υπεκφυγή και τώρα έχουν βάλει μπροστά τον κορονοϊό, είναι ντροπή κιόλας όλο αυτό. Είναι ντροπή και συνεχίζουν και την προσβολή απέναντι σε εμάς, ας πούμε, που κάνουμε τη δουλειά μας. Ναι. Διότι ο ένας να είναι δίπλα στον άλλον, πόσα άτομα ήταν εκεί μέσα, και να τους ενοχλήσω εγώ που τους έδωσα και λύση να είμαι εκτός της αίθουσας και να παρακολουθώ. Μάλιστα. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Και εγώ θα ήμουν πολύ χαρούμενη στην άλλη γραμμή να ήταν ο κύριος Σκιαδαρέσης να μας απαντούσε. Σε αυτά που λέμε τώρα όμως. Μάλιστα. Ναι, γιατί όχι, να το κάνουμε κάποια στιγμή. Αν και νομίζω δεν νομίζω ότι θα το δεχτεί και πολύ. Μάλιστα. Αν και νομίζω ότι δεν είναι ίσως ο δημόσιος λόγος η ενδεδειγμένη λύση για να το λύσουμε αυτό, νομίζω όχι, ότι... Εγώ αντιλαμβάνομαι θες να πεις. Και ζητώ και συγγνώμη δηλαδή. Όχι. Εγώ μιλώ έτσι με αυτή την ένταση. Κοίταξε να δεις. Αλλά δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις 25 χρόνια αυτή τη δουλειά, να σε δέχονται να παρακολουθήσεις συνεδριάσεις πολύ σοβαρές. Όταν εγώ δούλευα και ήμουν στην Αθήνα και δούλευα σε μεγάλα μέσα, πολύ σοβαρές και με μεγάλη έτσι αγωνία, και να μην σου επιτρέπει η ομάδα του κυρίου Σκιαδαρέση. Δεν κατάλαβα γιατί έχει ψηφιστεί η ομάδα του κυρίου Σκιαδαρέση. Και στο τέλος, δεν κατάλαβα γιατί απαγόρευσαν. Και εν πάση περιπτώσει να σέβονται λίγο τους δημοσιογράφους και να μην μιλάνε έτσι απαξιωτικά. Λοιπόν. Και να μην κάνουν συναλλαγές πίσω από συγκεκριμένους δημοσιογράφους με άλλους για να μην έρθουν εκεί πέρα να παρακολουθήσουν.
Ανοίγεις μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ θα υπερασπιστώ και το έχω πει και δημόσια, το είπα και στον κύριο Σκιαδαρέση. Θα υπερασπιστώ τα μέσα τα οποία έχουν έναρξη στην εφορία, πληρώνουν δυσβάστακτους φόρους. Έτσι ακριβώς. Και σε μία. Γιατί αν μία... κλείσουμε εμείς, θα απολυθούν άνθρωποι. Ενώ αυτοί που έχουν τα blogs κάνουν την πλάκα του. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Και είναι μια πραγματικότητα, διότι υπάρχουν μέσα τα οποία μπορεί να ενοχλεί η άποψή του, όμως από πίσω έχουν αυτό το προσωπικό το οποίο έχουν και παλεύουν μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες, γνωρίζεις, να στηρίξουν και την τοπική αγορά και να στηριχθούμε. Και είμαι ξεκάθαρος σε αυτό και νομίζω ότι το συμμερίζονται πολύ. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, είναι και ένα έολο το νομοθετικό πλαίσιο στη δικιά μας. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί είμαστε επώνυμοι, έχουμε πρόσωπο, ξέρουν ποιοι είναι πίσω από αυτά τα μέσα. Μάλιστα. Βιβιάνα, θα βάλουμε μια ανωτελεία εδώ για να συνεχίσουμε έτσι λίγο την καταγραφή όλου αυτού του θέματος. Ζητώ συγγνώμη για την ένταση. Όχι, εντάξει, καταλαβαίνω ότι ήταν μια δύσκολη μέρα με την έννοια ότι ένας δημοσιογράφος, όταν δεν του επιτρέπουν να κάνει τη δουλειά του και να μεταφέρει την είδηση γιατί θα ενημερώσει πάρα πολύ κόσμο, εύλογα μπορεί να αναρωτηθεί γιατί συμβαίνει αυτό. Εκτιμώ ότι ήταν ένας κακός χειρισμός από το επιμελητήριο που θα μπορούσε να το χειριστεί και η ομάδα του κ. Σκιαδαρέση διαφορετικά. Καθώς η λογική του να αποκλείσουμε ένα μέσο διότι μπορεί να περιοριστεί η απήχηση που έχει, δεν ισχύει. Και πρέπει να σας πω, όπως μου γράφουν εδώ και φίλοι που μας ακούν από την Αθήνα, έχει πάρει διαστάσεις πολύ πιο μεγάλες από το τι δημοσιεύσαμε εμείς. Εμείς προσπαθούσαμε μάλιστα. Ακριβώς, αυτό που είπα. Να το μαζέψουμε. Εάν άκουγες αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό στο Αγρίνιο που έβγαζε ακροατές και μιλούσαν, δεν θα ήξερες, δηλαδή θα έπρεπε να κρυφτούμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Και νομίζουμε εμείς ότι, έλα μωρέ, και τι έγινε, έγραψε ένα σχόλιο, γιατί τα άκουσα και αυτό από άνθρωπο ο οποίος ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο, έγραψε ένα σχόλιο και τι έγινε, ωραία, τι θα τον κρεμάσουμε, σιγά μην του ζητήσουμε και την παραίτησή του. Αυτά εμένα δεν με ενδιαφέρουν, ας τα έκαναν και θα τα καταγράφαμε, είτε ζητούνε είτε δεν ζητούνε. Σωστά. Το θέμα όμως είναι ότι δεν μπορείς να αποκλείς το μέσον που ο άνθρωπος είτε από την Αθήνα, είτε από τη Λευκάδα, είτε από την Βουλγαρία, μπορεί να μπαίνει μέσα και να διαβάζει ακριβώς. Και όχι το δελτίο τύπου που θα βγάλει ο κύριος Σκιαδαρέσης έτσι όπως ακριβώς τον συμφέρει. Μάλιστα. Θα συμφωνήσω και νομίζω ότι αν μας ακούνε και από το επιμελητήριο, αυτό είναι το πιο σωστό. Γιατί έτσι, για παράδειγμα, σήμερα θα μέναμε στην καταγραφή της είδησης και δεν θα υπήρχε αυτός ο σχολιασμός όταν έπραξε επικοινωνιακά σωστά το επιμελητήριο να προσπαθήσει να αποτρέψει ένα μέσο να καταγράψει τη δουλειά του. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα μπορούσαν να μιλήσουν και οι πρωταγωνιστές και θα μπορούσαμε να βγάλουμε το ρεπορτάζ. Η δουλειά μας είναι αυτή. Δηλαδή, και με το που θα κλείσει μια πόρτα, το ρεπορτάζ θα βγει. Αυτή είναι η δουλειά μας. Τέλος πάντων. Ακριβώς. Και που έκλεισε. Σ' ακούμε. Τι χάσαμε. Βιβιάνα, μας ακούς? Ναι. Με ακούτε? Ναι, μια χαρά. Ναι. Λέω και με το που έκλεισε η πόρτα πίσω μας, το ρεπορτάζ βγήκε. Και εύλογα μπορεί να ρωτήσει ένας ακροατής, και γιατί κάνεις έτσι? Γιατί δεν μπορείς να βγάζεις ρεπορτάζ έτσι? Διότι δεν μπορεί να σου αποκλείει ένα θεσμικό όργανο να σου αποκλείει να βρίσκεσαι εκεί να το παρακολουθήσεις. Δεν είναι δημοκρατία αυτό. Μάλιστα. Και στο τέλος, η επιχείρηση στην οποία είμαι και είναι το Λευκάδα Πρέσ, ο Λευκαδίτικος Λόγος, πληρώνει συνδρομή στο επιμελητήριο. Ναι. Αντιλαμβάνομαι τι θες να πεις. Βάζουμε μια ανωτελεία εδώ. Θέλω να πω ότι εμείς θα καταγράψουμε σήμερα ό,τι πραγματικά συνέβη με τους πρωταγωνιστές. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Σκιαδαρέση. Θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα για να δούμε τα πιο σημαντικά. Όμως, αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν είναι με δική μας υποτιότητα. Και ο δημοσιογράφος δεν είναι εδώ. Καταλαβαίνουμε, εγώ ξέρεις που διαφωνώ, Βιβιάνα, και το λέω. Στο ότι πνίξτο για το καλό του τόπου. Δεν κάνουμε κάτι στο κακό του τόπου. Εμείς εδώ καταγράφουμε μια πραγματικότητα. Και είναι λάθος όταν, για παράδειγμα, και γειτονικά μέσα οργίασαν, όχι μόνο στο Αγρίνιο. Υπάρχουν καταγεγραμμένα. Ναι. Βγαίναν δημοσιογράφοι με live κάμερες στην παραλία της Πρέβεζας και στείναν λαϊκά δικαστήρια. Δεν το κάνουμε εμείς αυτό. Εμείς δεν θέλαμε να στήσουμε λαϊκό δικαστήριο. Εμείς θέλουμε να καταγράψουμε τις φωνές, όλες τις απόψεις και το κάναμε γιατί νομίζω ότι και χθες εμείς εδώ φιλοξενήσαμε μία άποψη που είπε τη δική της εκδοχή. Και νομίζω ότι φιλοξενήσαμε και όλες τις απόψεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς τουλάχιστον αυτή εδώ εκπομπή να μπατάρει. Παρουσιάσαμε όλες τις στάσεις και όλες τις απόψεις και αυτό θέλουμε να κάνουμε πάντα. Δεν έχουμε με κανένα προσωπικά. Και για το τέλος, παρακαλώ. Και για το τέλος, αν θα πρέπει να απολογηθώ για κάτι εγώ ως δημοσιογράφος, θα είναι ότι δεν από την αρχή
Δεν έκατσα να βάλω τι έγραψε ο κύριος Κεδαρέσης, τι είπε ο κύριος Κεδαρέσης. Προσπάθησα εγώ με τη δική μου εκτίμηση, έτσι όπως το εκτίμησα εγώ, το θέμα αυτό να μην το αναπαράγω με όσο το δυνατόν λιγότερο τρόπο. Δεν το έκανα. Άρχισα να ανεβάζω θέματα που αφορούσαν το συγκεκριμένο σχόλιο αφού η θεσμική και η αιρετή δηλώσει και ανακοινώσεις που σαφώς δεν μπορεί να αποκλείσει την ανακοίνωση του βουλευτή ή του αντιπεριφερειάρχη. Τότε λοιπόν εγώ και αυτό ήταν το αποτέλεσμα ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου όχι να με ειρωνευτεί απλώς αλλά να νομίσει ότι μας απαξίωσε δημοσιογραφικά οι διάφοροι κύριοι εκεί πέρα να μην τολμούν να σηκώσουν το χέρι τους εάν θα πρέπει να μείνω ή όχι γιατί είχαν συγκεκριμένη γραμμή και αν την ξεπερνούσαν θα είχαν θέματα μετά. Ωραία. Και φυσικά να μου πούνε ότι ειδοποιήθηκαν οι άλλοι δημοσιογράφοι που πήραν τηλέφωνο ότι θα είναι κλειστό πριν ακόμα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτά συνέβησαν σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, Βιβιάνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα βάλουμε μια τελεία. Καλό απόγευμα.